Πιάνουμε σε πράγματα την αρχή, μας δημιουργικά κυβέρνη, και πριν περίπου 5 μήνες άρχισα να εργάζομαι ως legal case worker σε μία από τις ελάχιστες πλέον ΜΚΟ που υπάρχουν στο νησί της Σάμου και παρέχω νομική βοήθεια και προετοιμασία για τη συνέντευξη με την υπηρεσία ασύλου. Μέσα από την έως τώρα εμπειρία μου στον χώρο και παρότι η εργασία μου δεν λαμβάνει χώρα μέσα στο κέντρο της Σάμου, οι λέξεις απάνθρωποι και εξυπηρετιστική μεταχείριση είναι οι λιγότερες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράψουν τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε αυτή τη σύγχρονη φυλακή που σχεδιάστηκε και χρηματοδοτήθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σας δώσω μια νοητή εικόνα αυτή τη σύγχρονη φυλακή, η χωρητικότητα είναι κατά πολύ ξεπερασμένη. Κατά προσέγγιση, η χωρητικότητα πρέπει να είναι γύρω στις 2.500, ενώ η ΚΕΔ έχει φιλοξενήσει έως και 5.000 ετούτες. Οι υπηρεσίες είναι υποστολογμένες. Η πρόσβαση στο νερό περιορίζεται σε 2-3 ώρες ημερησίως. Η ποσότητα και η ποιότητα του φαγητού είναι αναπαρκής. Υπάρχει έξαρση μεταξύ άλλων χωριών της ώρας. Η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ψυχολογική υποστήριξη είναι μηδαμινή έως ανύπαρκτη. Μία νοσηλεύτρια και μία ψυχολόγος. Ενώ η καταστολή και η βία είναι η μόνιμη απάντηση σε περίοδους κινητοποίησης για τη διεκδίκηση των βασικών αναγκών. Παράλληλα, το ερώτημα του αν αυτοί οι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο και ασφάλεια στη χώρα μας είναι κρίσιμο και αμφιλεγόμενο. Τα περιστατικά έμφυλη, σωματική ή κάθε άλλη βία δεν έχουν πάψει ή εκλείψει. Τα κυκλώματα εξακολουθούν να δρουν ανενόχλητα, η οικονομική ανέχεια εξακολουθεί να του αγγίζει, οι συνεχεί καθυστερήσει στη διαδικασία ασύλου του αποκαρδιώνουν και του αδρανοποιεί, ενώ ακόμα και το σενάριο τη χορήγηση διεθνού προστασία του αφήνει άστερου. Τον προηγούμενο μήνα είχαμε πάνω από 60 άτομα που βρέθηκαν στον δρόμο. Και χωρί οικονομική βοήθεια και προοπτικέ, έδειξε στην ελληνική κοινωνία αφού τα όποια προγράμματα αυτού του είδους δεν υπάρχουν για να στηρίξουν τα πραγματικά μεγέθη και ανάγκη. Άρα, για τι είδους προστασία μιλάμε και πόσοι κάτοικοι του νησιού ή και γενικότερα στη χώρα μας ή και αλλού γνωρίζουν για αυτές τις συνθήκες. Η απάντηση είναι απλή, ελάχιστη, καθώς η λογική του μη διαμβέλπιση που επικρατεί και προπαγανδίζεται σε συνδυασμό με το περίπτωμα σχεδιασμό του ευρωπαϊκού τύπου φυλακή σε μη εύκολο προσβάσιμη περιοχή. Από προσανατολή στις συνειδήσεις μέσα από ένα κατασκευασμένο αφήγημα περί βελτίωσης των συνθηκών και προόδων. Εκτός των άλλων, η πολιτική του Διεύκη Βασίλευε επικρατεί και αξιοποιείται στο έπακρο, αφού η ανήσυχη κοπιά στρέφει τον καθένα και την καθημερινά ενάντια του διπλανού του και δεν προσανατολίζεται στις πραγματικές αιτίες που δεν είναι παρά τις εγκληματικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολέμους που γεννά ο καπιταλισμός, που δεν είναι παρά ένα σύστημα βάναυσο και από τη φύση του άδικο. Δεν διστάζει να θυσιάζει τις ζωές των ανθρώπων μπροστά στη διασφάλιση των κερδών μιας κούφτας ανθρώπων που πλουτίζουν εις βάρος τους. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βρίσκονται στη μέγινη της όξης των ανταγωνισμών, οι οποίοι με τη σειρά τους δημιουργούν πολέμους, αμφιλούς και μη, οικονομικές κρίσεις σε σημείο ένδυας βασικών πρώτων ειδών ανάγκης, καθώς και άλλους κινδύνους που τους αναγκάζουν να τραβήξουν το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς την Ευρώπη. Μόνο ως αυτονόητο θα μπορούσε να θεωρηθεί το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων, παρόλο που το νέο σύμφωνο και πολιτικές πάνελ το καταργήσουν, παρά το γεγονός επιζώτων πολέμων, επεμβάσεων και αντιδραστικών καθεστώτων, να αναζητήσουν μια ασφαλέστερη ζωή σε άλλες χώρες. Παρά το γεγονός ότι η οριστική λύση του πρόβλημα μπορεί να δοθεί αν κάθε λαός στη χώρα του οργανωθεί και παλέψει για την ανατροπή του συστήματος που γεννά τον πόλεμο, τη φτώχεια και την προσφυγιά. Η κατάσταση εξάλλου οξύνει το τελευταίο διάστημα, αποτέλεσμα να γεμίσουν καθημερινά ακόμα περισσότερες βάρκες που ξεκινούν από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τη στιγμή που μιλάμε, διαπράττεται ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της σύγχρονης ιστορίας ανθρωπότητας. Δολοφονείται ένας λαός επειδή τόλμησε να διεκδικήσει λίγο ουρανό και ένα κομμάτι γη. Ο λόγος φυσικά για την Παλαιστίνη, ο λαός της οποίας σφαγιάζεται από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, το οποίο σημειωθένει η χώρα μας θεωρεί στρατηγικό αίτερο στην περιοχή ως μέλος του ΝΑΤΟ. Καθημερινά τα εγκλήματα που διαπράττονται σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού με τη στήριξη των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συμμάχων τους, όπως και χιλιάδες νεκροί, εκατεμένοι και εκλογισμένοι, που οδηγούν όλο και περισσότερο στην προσφυγιά. Αλλά και σε άλλα σημεία του πλανήτη, στη Συρία, η οποία επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, το Αφγανιστάν, στο οποίο έχουν επικρατήσει τα ΛΠΑ με την ανοχή των ΗΠΑ, στο Σουδάν, όπου ροκανίζεται το πλούτος της γης τους από τους υπερεαλιστές και σε άλλα μέρη του κόσμου. Που γεννιούνται καθημερινά νέοι πρόσφυγες. Συνεπώς, είναι σημαντικό να εμπεδώσουμε και να κάνουμε σαφές
ότι καμία πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρόκειται να κάνει τα πράγματα καλύτερα, αφού η ίδια η δομή και η ουσία της βασίζεται στην κερδοφορία των λίγων μέσα από την εκμετάλλευση των πολλών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δυναμώσουμε τις φωνές μας και τους αγώνες μας απέναντι σε κάθε πολιτική που στρέφεται ενάντια στη ζωή και στα δικαιώματά μας.